Τόσοι αιώνα συμπληρώνονται, κυρίες και κύριοι, σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Στις φετινές εκδηλώσεις μνήμης θα παρευρεθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού ανήμερα της Μαύρης Επετείου. Την ίδια ώρα στα κατεχόμενα βρίσκεται ο Ταγί Περντογάν για τη φιέστα που διοργάνωσε το ψευδοκράτος. Οι σιρήνες σε όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου ηχούν στις 5:30 το πρωί. Προκαλούν την ίδια ανατριχίλα όπως το πρωινό του Σαββάτου, 20 Ιουλίου 1974, όταν ξεκίνησε η βάναυση εισβολή του Ατήλα. Οι εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια της παράνομης τουρκικής κατοχής είναι ιδιαιτέρως φορτισμένες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φτάσει το απόγευμα στη Λευκωσία και θα μιλήσει στην εκδήλωση μνήμης που διοργανώνει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μισός αιώνας από την εθνική τραγωδία της Κύπρου. Τιμούμε όσους χάθηκαν και διεκδικούμε ένα ευρωπαϊκό κράτος ενιαίο με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, χωρίς ξένο στρατό κατοχής. Και όπως το θέλει ο ποιητής, χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγος. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι η Ελλάδα παραμένει προσιλωμένη στη λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Η Ελλάδα στέκεται με σεβασμό στην ιερή μνήμη των Πεσόντων, συμμερίζεται το δράμα για τους αγνοωμένους και τους εκτοπισμένους και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι πολέμησαν γενναία για την υπεράσπιση της Κύπρου και δεν αποδέχεται ανίκειες απειλές, δικαστικά ψηφίσματα και τετελεσμένα επί του πεδίου. Την ίδια ώρα στα κατεχόμενα λαμβάνει η χώρα η εθνικιστική φιέστα με παρελάσεις, κανονιοβολισμούς και αεροπορικές επιδείξεις, παρουσία του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος επέμεινε στη διχοτόμηση, ζητώντας και πάλι την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Çözüm istiyorsanız Kıbrıs Türk'ünün müktesep haklarını tescil edin diyoruz. Adanın garantör ülkelerinin liderlerinin her iki devleti de beraberce ziyaret edecekleri günleri de göreceğimizi ümit ediyorum. Bu işten temennimi NATO Washington zirvesinde görüştüğüm Yunanistan Başbakanı Sayın Mitsotakis'e de bizzat söyledim. Ο Ερντογάν εξαπέλυσε και νέα προσωπική επίθεση στον Νίκο Δένδια. İşte geçenlerde maalesef Yunanistan Savunma Bakanı yine akla ziyan açıklamalar yaptı. Sayın Mitsotakis'le yurt dışında bir araya geldik ve kendilerine ayın 20'sinde biz Kuzey Kıbrıs'tayız. Duydum ki sen de güneydesin. Herhalde oradan dendiği as gibi bizlere sataşma yapmazsın. Για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίων, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη συνέχιση της παράνομης κατοχής κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίων. Αγωνιζόμαστε σε απόλυτη σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία για την εξέβρεση μιας βιώσιμης λύσης επί τη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Στη Μεγαλόνησο βρίσκονται ακόμη ο Στέφανος Κασελάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν είστε μόνοι σας, δεν σας ξεχνάμε, οι συγγενείς σας είναι αθάνατοι και εμείς θα προωθήσουμε κάθε πρωτοβουλία στο Ευρωκοινοβούλιο έτσι ώστε να μπορείτε επιτέλους να θρηνήσετε με αξιοπρέπεια. Δεν δεχόμαστε καμία πρόκληση και καμία αμφισβήτηση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν πρόκειται να δεχτούμε καμία επιλογή διχοτόμησης του νησιού και λύση δύο κρατών. Εξετάζοντας τις εξελίξεις με κριτήριο τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, βλέπουμε να ανακυκλώνονται επικίνδυνες θέσεις που διαιωνίζουν τις συνέπειες της εισβολής κατοχής και προωθούν τη διχοτόμηση της Κύπρου. Στεφάνη, στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, κατέθεσε η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Κύπρο θεωρείται υψηλού συμβολισμού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλο το τελευταίο διάστημα και σε ανοιχτή γραμμή με τη Λευκωσία επιχειρεί τη διεθνοποίηση του Κυπριακού. Πάμε να βρούμε τον Γιάννη Καντέλη στην Κύπρο. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Για την Αθήνα και την Λευκωσία υπάρχει μόνο μία λύση και αυτή βασίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Αθήνα και Λευκωσία είναι σε απόλυτη σύμπνοια στην προώθηση του δίκαιου αιτήματος, όπως διατυπώνεται όλα αυτά τα χρόνια από την πλευρά τους. Αυτή είναι η θέση την οποία θα εκφράσει το βράδυ ο κύριος Μητσοτάκης εδώ στην Λευκωσία, στην εκδήλωση που θα γίνει στο Προεδρικό Μέγαρο και στην ομιλία που θα κάνει εκεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τονίζει ότι δεν μπορεί να παραμένει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαιρεμένο. Είναι το τελευταίο διαιρεμένο έδαφος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται να τονίσει ο κύριος Μητσοτάκης σε μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία, την οποία περιμένουμε απόψε το βράδυ, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να τονίζει πως για την Ελλάδα και την Κύπρο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί λύση, να θεωρηθούν λύση τα δύο κράτη. Η θέση που ακούμε το τελευταίο διάστημα όλο και πιο έντονα από την πλευρά της Τουρκίας, ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Από εκεί και πέρα, Αθήνα και Λευκωσία, πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι περιμένουν τις επόμενες πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ακούσαμε χθες τον κύριο Χριστοδουλίδη να λέει πως έχει την πεποίθηση, έχει την αίσθηση πως θα υπάρξουν εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Μένει να δούμε όμως αν αυτές οι εξελίξεις θα επιτρέψουν την επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Κρίσιμος μήνας θεωρείται ο Σεπτέμβριος κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όταν όλοι οι ηγέτες θα βρίσκονται στα Ηνωμένα Έθνη και βεβαίως στη βάση και της δεύτερης φάσης του σχεδίου της κυρίας Ολγκίν, της ειδικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.